Κυρία Ηλίου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Καταρχάς πείτε μας για την υγεία του παιδιού. Εμείς μάθαμε ότι ευτυχώς αποτύχει, δεν είχαμε τα χειρότερα. Είναι εντάξει αυτή τη στιγμή στην υγεία του ο συνάδελφος. Φέρει παρόλα αυτά και λόγω της πτώσης και του ύψους κάθε κατάγματα, κυρίως στο θώρακα και στους ώμους. Είναι εντάξει, παρακολουθείται σταθερά από γιατρούς. Αναμένεται τις επόμενες μέρες να βγει και από το νοσοκομείο. Για πείτε μας τι έγινε. Αυτή είναι μια κατάσταση καθημερινότητας, κανονικότητας στο Αριστοτέλειο. Στην πραγματικότητα το τραγικό αυτό περιστατικό... Όχι, εννοώ όχι να πέφτουν οι άνθρωποι από τα περβάζια, εννοώ να μην υπάρχουν θέσεις, να μην υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή κτλ. Στην πραγματικότητα το τραγικό αυτό περιστατικό με την πτώση του σε φοιτητή μας από τον τρίτο όροφο είναι το προδιαγεγραμμένο έγκλημα με ευθύνη και όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής προφανώς, που αφορά πρώτη και κύριε το τεράστιο πρόβλημα της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της έλλειψης των εγκαταστάσεων, που αποτελεί πραγματικά καθημερινό πρόβλημα, όχι αποκλειστικά στην νομική σχολή που την χάνει να έλαβε χώρα το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά στην πλειοψηφία των αμφιθέατρων σε όλες τις σχολές του ΑΠΦΙΤΑ, του ΠΑΜΑΚ, του ΔΠΑΕ, των ιδρυμάτων γενικά στην πόλη μας. Με απίστευτο όγκο συνωστισμού φοιτητών που πραγματικά δεν έχουν που να κάτσουν τέλος πάντων, με τις ελλείψεις σε καθηγητές, και το παράδειγμα αυτό στην πραγματικότητα συνδέεται και με τις ελλείψεις σε καθηγητές. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το συγκεκριμένο μάθημα διδασκόταν το προηγούμενο διάστημα σε 3 τμήματα, αλλά λόγω συνταξιδότησης καθηγητή και μη αναπλήρωσής του διδάσκεται πλέον σε 2 τμήματα και δημιουργεί και αυτούς τους φόρους τέλος πάντων διδασκαλίας. Είναι μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και υπάρχει όλα τα τελευταία χρόνια, από την πρώτη μέρα κάθε χρονιά τέλος πάντων να αναδεικνύονται αυτά τα ζητήματα, και έχει ονοματεπώνυμο για εμάς. Ονοματεπώνυμο στην πολιτική που επιλέγει, άκουσα και πριν την εισαγωγική δικιά σας τοποθέτηση, να δίνει 30 και 50 εκατομμύρια στο να τοποθετηθούν δυνάμεις καταστολής στο πανεπιστήμιό μας, στην πολιτική που επιλέγει να συνδέει το Πανεπιστήμιο άμεσα με τις επιχειρηματικές ανάγκες, με τις ανάγκες της αγοράς, να βγάζει μάλιστα το ΑΠΕΣΥ τα 65 εκατομμύρια από ερευνητικά προγράμματα τη χρονιά αυτή που διανύουμε, και να μην δίνεται ούτε ένα ευρώ πραγματικά για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, για την πρόσληψη καθηγητών, για να μπορούμε να κάνουμε μαθήματα με όρους που δεν κινδυνεύει η ίδια μας η υγεία και ευνοούν και την εκπαιδευτική διαδικασία. Η εικόνα η οποία επιχειρείται να διαμορφωθεί είναι ότι. Και στο Αριστοτέλειο, αναφέρομαι στο Αριστοτέλειο γιατί είναι στο φως, όχι για τους καλύτερους λόγους, όλο το διάστημα αυτό, ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία εκεί, να φτιάχνονται βιβλιοθήκες κτλ. Δεν λένε βέβαια ότι το ξύλο που πέφτει δεν πέφτει γιατί οι φοιτητές διαμαρτύρονται επειδή τάχα μου δεν θέλουν βιβλιοθήκη, διαμαρτύρονται γιατί δεν θέλουν τις δημιουργίες των ΜΑΤ στο πανεπιστήμιο. Αλλά αν υπάρχει τέτοια, εν πάση περιπτώσει, αγωνία να φτιαχθεί βιβλιοθήκη, άλλη αγωνία για να υπάρχουν αίθουσες για να παρακολουθούν οι μαθητές, οι φοιτητές εκεί τα μαθήματα, δεν υπάρχει. Περιορίζεται στη βιβλιοθήκη η αγωνία. Πραγματικά τέτοιο υπερβαίνοντα ζήλιο όπως έχουμε δει για να ενταθεί η καταστολή μέσα στα πανεπιστήμια, προφανώς για να προστατευτούν και τα επιχειρηματικά συμφέροντα, οι ανάγκες τέλος πάντων των επιχειρηματικών ομίλων που βρουν και μέσα στις σχολές μας, δεν έχουμε δει από τις Βρετανικές αρχές, από την αντίστοιχη κοσμητεία, από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση, για να προχωρήσουν μια σειρά από αναγκαία έργα υποδομής, να αξιοποιηθούν μια σειρά από υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στο Πανεπιστήμιο, που έχουν στρατοπεδεύσει δυνάμεις των ΜΑΤ, σταθερά υπάρχει κλούβα, μέχρι και αύριο είχαμε όλες τις προηγούμενες εβδομάδες μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο αξιοποίησης των εγκαταστάσεων που έχει την ιδιοκτησία του ΤΑΠΙΦΙΤΑ, για να μπορούν να γίνονται κανονικά τα μαθήματα, να γίνουν με καλύτερες ώρες τέλος πάντων. Αλλά ίσα ίσα υπάρχει έτοιμο σχέδιο που έχει συζητηθεί με βάση και τις διατάξεις του νόμου πλαισίου που ψηφίστηκε το καλοκαίρι και από την σημερινή κυβέρνηση, για να αξιοποιηθούν για επιχειρηματική δράση όλες αυτές οι εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να λύσουν άμεσα σήμερα, αύριο, το μεγάλο πρόβλημα συνωστισμού που μας έφερε τέλος πάντων και στην κατάσταση που μας έφερε, και υπάρχει και σε άλλα τμήματα πέρα από τη σχολή της νομικής. Άρα μάλλον όχι. Τον ζήλο που δείχνουν για την ένταση της καταστολής, τον δείχνουν και τις ανάγκες των φοιτητών.
Από ό,τι είδα σήμερα υπήρχε κινητοποίηση φοιτητική στην Βρετανία του Απιθύτα και στην Κοσμητεία, αν δεν κάνω λάθος. Απάντηση υπάρχει από τη Βρετανία στα αιτήματα των συλλόγων? Καταρχάς να σας πω ότι μας γεμίζει πραγματικά αισιοδοξία και μαχητικότητα για τη συνέχεια το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή και από το πρώτο λεπτό που έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό, δεκάδες, εκατοντάδες συμφοιτητές μας σε όλα τα τμήματα του Απιθύτα πήραν ενεργό θέση, στάση, το κατήγγυλαν, το καταδίκασαν μέσα και από την ενημέρωση των λεπτών που ακολούθησε στα αμφιθέατρα. Στάθηκε και νομίζω ένα πρώτο μήνυμα και με τη σημερινή κινητοποίηση ότι οι φοιτητές δεν θα δεχτούμε αυτή η κατάσταση να είναι μια κανονικότητα στις σχολές μας το επόμενο διάστημα και ούτε θα δεχτούμε να προσαρμοστούμε, όπως λένε και διάφοροι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, σε αυτούς τους όρους που δουν, τέλος πάντων. Καλά, αυτός το είπε λίγο πιο βαριά. Είπε: αν δεν προσαρμοστείς, πεθαίνεις κατευθείαν, δεν πέφτεις από τον τρίτο. Παραλίγο άρα, για την περίπτωσή μας. Όμως δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση ούτε από τον αρμόδιο, από την νομική σχολή, την Κοσμητεία τέλος πάντων της σχολής, ούτε και από τις Βρετανικές αρχές. Κάποια γενικά ότι εντάξει, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ακούσουμε τα αιτήματά σας. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να σας θέσουμε κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Ναι, είναι τραγικό το γεγονός, αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη δέσμευση ούτε όσον αφορά τους όρους εισαγωγής των μαθημάτων στη σχολή, ούτε κεντρικά σε επίπεδο πανεπιστημίου, γιατί το θέμα είναι συνολικό, όπως είπα και πριν, το τι θα γίνει. Όμως το επόμενο διάστημα έχουμε σχέδιο κλιμάκωσης αυτό που διεκδικήσαν. Φαντάζομαι θα πάτε σε νέες κινητοποιήσεις. Νέες κινητοποιήσεις, προσπάθεια οργάνωση σε κάθε έτος και τμήμα μέσα από τις γενικές μας συνελεύσεις και τις διαδικασίες των συλλόγων μας, συντονισμός των φοιτητικών συλλόγων του ΑΠΙΘΙΤΑ τις επόμενες μέρες την Κυριακή. Θα πραγματοποιήσουμε μπροστά μας, τέλος πάντων, τη Δευτέρα έχουμε ημέρα δράσης για όλα τα ζητήματα που αφορούν και τους όρους για εξαγωγή των μαθημάτων, το κόστος σπουδών, τη σύντηση, τη στέγαση, που είναι φλέγοντα ζητήματα για όλους τους φοιτητές. Κλιμάκωση προφανώς μπροστά και στο μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο που έχουν αποφασίσει οι φοιτητικοί συλλογοί στην πόλη μας για 3 του Νοέμβρη. Κύριε Αλίου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ πολύ.